Παναγία μου. Επιστρέψαμε. Κάνω comeback. Κάνω comeback. Comeback στο ερωτά σου. Έσκασε εκεί μέσα. Επιστρέψαμε, χειμωνιάσαμε επιτέλους. Καλό φθινόπωρο και χειμώνα σε όλους μας. Κάναμε ένα καινούριο στούντιο. Ένα απλό καινούριο στούντιο. Καλώς ήρθατε στο καινούριο στούντιο. Μετά από 500 μέρες και 500 story και 500 post και 500 και εγώ δεν ξέρω τι, στο αποκαλύψαμε. Εσύ και θα μείνεις. Μ' αρέσει τώρα. Όπως θα έχετε καταλάβει στο Instagram, θα συγκατοικήσω στο στούντιο, γιατί με ρωτήσατε πώς πάει η συγκατοίκηση, λοιπόν, με τη Ζωή. Εδώ πέρα. Απέναντί μου ακριβώς είναι το στούντιό της. Θα σας δείξουμε πλανάκια και από εκεί πέρα. Γενικά αυτό το βίντεο τι θα είναι. Αυτό το βίντεο. Θα είναι... Πού είσαι... Την έψαχα... Είσαι μαύρη... Σαν ουμαλούπα είσαι... Την έψαχνα στο monitor, ναι... Για πες Δημήτρη, τι θα είναι αυτό το βίντεο... Λοιπόν, αυτό το βίντεο γενικότερα θα είναι η διαδικασία που ακολουθήσαμε για να φτιαχτεί όλο αυτό το πράγμα... Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα όλα θα σας τα πει ο Δημήτρης. Όλα θα γίνουν εδώ. Θα είναι βήμα-βήμα. Ωραία. Βήμα-βήμα γενικότερα θα σας δείξουμε τι κάναμε, πώς το κάναμε, για ποιο λόγο το κάναμε. Μάλλον το για ποιο λόγο το κάναμε. Για ποιο λόγο, γιατί μας ήρθε και το κάναμε. Άρα ας πάμε να ξεκινήσουμε επιτέλους το βίντεο. Ρίξε την πάσα, Σοφία. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Ρίχνω την πάσα. Πιάστη. Αυτό είναι ένα vlog που ξεκινάει σήμερα και ουσιαστικά θα κάνουμε μετακόμιση στο στούντιο. Θα αλλάξουμε δηλαδή εκεί που είναι το στούντιο των νυχιών να το πάμε αλλού και το στούντιο που έχουμε τώρα θα το πάμε αλλού και θα μπει και ένα άλλο άτομο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εδώ γιατί έχει πάει για μπάνιο και μας έχει κλάσει. Ναι. Έχει πάει για μπάνιο. Και θα ετοιμάζουμε στο χώρο της για να το βρει έτοιμο, για να το βάψει και να είναι έτοιμη. Οπότε πλέον στο στούντιο μέσα θα είμαστε... Εγώ και αυτό το άτομο θα το δείτε σε λίγες μέρες, νομίζω καταλαβαίνετε ποια είναι. Θα σας δείξουμε τώρα λίγο που ήταν πριν το στούντιο των νυχιών για να δείτε που θα μπει τώρα. Και εκεί σε αυτή τη γωνία που ήταν το στούντιο των νυχιών θα μπει το κανονικό στούντιο. Έχουμε βγάλει ήδη και τα λουλούδια από πίσω που είχαμε. Δεν θα έχουμε πλέον αυτά τα λουλούδια, θα γίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ παίζει Beyoncé και εδώ ουσιαστικά θα γίνει το στούντιο των νυχιών. Εδώ έχω ένα Swiffer, κλασικά. Εδώ είναι το στούντιο των νυχιών. Οπότε αυτό όλο θα πάει εδώ και όλο αυτό το γωνιακό πράγμα θα είναι το στούντιο το καινούριο. Και αυτό είναι το παλιό στούντιο. Εδώ ήταν κρεμόντουσαν τα λουλούδια, εδώ γίνεται ένας πανικός, γιατί τα έχουμε κατεβάσει όλα, γίνεται ένας χαμός. Αυτό τον καθρέφτη δεν ξέρω που θα τον βάλουμε ακόμα. Είναι πολύ ωραίος, αλλά πρέπει κάπου να μπει. Τι γλύφεις το τραπέζι. Συγχύστηκες. Λοιπόν, αδειάσαμε όλο αυτό. Έφυγε και αυτό ένα κομμάτι από εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, τα βλέπεις εκεί όλα ωραία και καλά. Ήταν όλα αυτά. Ο χαμός, ξέρω εγώ, και εκεί πέρα. Θα πρέπει να βάψουμε αυτόν τον τοίχο. Οπότε τώρα θα πάμε να πάρουμε μπογιές και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε, έτσι ώστε να αρχίζουμε να βάφουμε και αυτό το πράσινο, γιατί θέλει ο Δημήτρης να το βάψει τελείως διαφορετικό κάτι. Οπότε αυτό πρέπει να βαφτεί όλο λευκό καλό, να είναι παμπάλευκο, έτσι ώστε να μπει από πάνω το καινούριο χρώμα. Αυτά, οπότε πάμε τώρα να πάρουμε μπογιές και ό,τι άλλο χρειάζεται. Μόλις γυρίσαμε και εγώ θα βάψω αυτόν εδώ τον πορτοκαλί τοίχο που τον είχε βάψει ο Δημήτρης γιατί ήταν Golden Retriever, κλαίω. Και θα το κάνω αυτό φούξια που δεν φαίνεται καλά στην κάμερα, αλλά είναι έντονο φλούο φούξια. Για να μπει εδώ το στούντιο το καινούριο των νυχιών. Και ο Δημήτρης απ' την άλλη προσπαθεί να βγάλει αυτά τα ξύλα για να τα κάνει σαν κολόνα. Δεν έχω καταλάβει. Έτσι ώστε να βάψουμε και αυτόν τον τοίχο. Δεν μπορώ να καταλάβεις ακριβώς. Κοίτα, όσο κάθεσαι μπροστά δεν θα καταλάβεις ποτέ. Είναι η ματζέντα. Θα το δείτε βασικά σε βίντεο που θα είναι και τα φώτα και τα λοιπά. Οπότε θα το δείτε σε βίντεο. Κοίτα, με ταιριάζει με το πράσινο. Είναι πάρα πολύ ωραίο με το πράσινο. Ξέρουμε να διαλέγω χρώματα. Θες να βάψουμε και ένα. Ίσο η μανικιουρίστα είμαι. Θες να βάψουμε και αυτό εδώ το κομμάτι πίσω στον καναπέ. Όχι. Τώρα φαίνεται λίγο καλύτερα το χρώμα. Είναι η πρώτη στρώση. Σε λίγο θα περάσω και τη δεύτερη σε 1-2 ώρες. Νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το δεύτερο χέρι χρώματος από πίσω. Δεν έχει στεγνώσει πάρα πολύ εκεί πέρα, αλλά τώρα θα το κουμπώσουμε για να τελειώνουμε. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε βάψει, ο Δημήτρης δηλαδή, λευκό εδώ τον τοίχο. Εδώ προσπαθούμε να φτιάξουμε το καινούριο στούντιο για τα νύχια. Μπορεί να μπει εδώ λεντοτενία, λουλούδια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εκεί πέρα έχουμε πολύ δρόμο. Δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ η ίδια τι θα κάνουμε στο στούντιο και πού θα λέω αυτά τα ρημαδιασμένα βίντεο. Δεν έχω καταλάβει. Ξανακάνουμε τώρα πάλι την τρύπα από αφήνεια. Για τα αφήνεια βασικά. Για κάνε. Κούφια. Κούφια, ωραία. Και αυτό είναι κούφια λοιπόν. Τα έχω πει που τα έχω πει μια φορά σας τώρα, τα πούμε και στο YouTube. Έχουμε κάνει το σχήμα εδώ πέρα της τρύπας. Έχουμε κυκλώσει και τα τρυπάκια τα γύρω-γύρω και αρχίζουμε και κάνουμε τρύπα γύρω-γύρω και αυτό θα το αφαιρέσουμε και από κάτω θα κουμπωθεί η αφήνεια. Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο να αφαιρεθεί. Αυτή η μύγα που είναι πάνω στο χέρι σου θέλω να την πυροβολήσω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι εύκολο να αφαιρεθεί αν δεν είναι τρύπιο. Θέλει μηχάνημα. Αν είναι μασίφ θέλει μια διαδικασία α. Αλλά τώρα για το λόγο του IKEA συνήθως είναι με πολτό χαρτιού μέσα, είναι κενό. Είναι το πιο εύκολο. Είμαστε σε μια άλλη μέρα αυτού εδώ του κόνσεπτ και βρέθηκε μέσα στο στούντιο μία μπανιέρα. Είναι μία παλιά μπανιέρα όπως βλέπετε που έχει τα πόδια έτσι, μην τη βλέπετε έτσι, τώρα θα την αναπαλαιώσουμε. Θα γίνουν πράγματα τα οποία έχω αρχίσει και καταλαβαίνω. Τώρα τα καταλαβαίνω. Επιτέλους. Επιτέλους έχω καταλάβει το στούντιο πώς θα γίνει. Ιου. Εδώ ο χώρος του μανικιούρ είναι έτοιμος, όπως μπορείτε να δείτε. Και ο Δημήτρης εδώ έχει κολλήσει όλα αυτά εδώ τα λουλούδια, που ήταν το background το πρώτο με λουλούδια που είχαμε κάνει με make-up tutorial, κάτι πριν από 1,5 χρόνο τέλος πάντων. Και τα βγάλαμε από εκεί και τα βάλαμε όλα πάνω στον τοίχο. Στο σημερινό βίντεο είμαστε με καινούριο background και ξεκινάμε επιτέλους τα make-up tutorial που τόσο πολύ ζητήσατε σε αυτό εδώ το κανάλι. Εδώ πέρα ο Δημήτρης κάτι προσπαθεί να φτιάξει και ο Πάτρικ δεν βοηθάει την κατάσταση. Πριν κάνανε αγκαλίτσες. Α, το θέλει. Φέρτε το εδώ. Χάρηκε, χάρηκε. Ήρθε η στιγμή να σας δείξω ποιο είναι το δεύτερο άτομο που θα μπει σε αυτό το στούντιο. Θα στήσει στούντιο. Θα έχουμε στούντιο μαζί πλέον. Από εδώ θα είμαι εγώ και από εδώ θα είναι η Ζωή. Με αυτή την κουζίνα, δεν ξέρετε τι. 2 λεπτά δώσε μου. Ναι, δηλαδή πρέπει να μιλήσω. Με αυτή την κουζίνα δεν καταλαβαίνετε τι έχω τραβήξει. Μου λένε να τη βγάλουμε, να την πάμε πάνω. Να τη φε... θα πάει πάνω η κουζίνα, μάλλον. Μάλλον η κουζίνα θα είναι εκεί. Μάλλον. Θα πουληθεί, μάλλον. Και ναι, εντάξει, το σημείο μου βασικά θα είναι εδώ. Έχουμε αποφασίσει. Έχω σκοπό να βάλω μια κουρτίνα εκεί πάνω για να πέφτουν τα φώτα μέσα από την κουρτίνα και για να διαχωρίζονται οι χώροι. Για να θέλει κάποιος να τσιλάρει άμα θέλει. Παιδιά, αυτό τώρα ο Κουράκος έχει βάψει το εξής. Όλο αυτό εδώ το κάτω που είναι ίδιο με το πάτωμα, σε γκρι, έτσι ώστε να ανέβει όλο όμπρε. Είναι βράδυ πλέον, έφυγε και η Ζωή. Δεν έκανε αυτή την κόλληση από εκεί. Βήχω γιατί κατάπια σχεδόν όλο τον μπαϊγκόν γιατί βρήκα μια κατσαρίδα, άσχετο. Και ο Δημήτρης τώρα βρήκε το εξής πρόβλημα. Εδώ πέρα, αυτό εδώ, φαίνεται στο βίντεο άσχημα. Οπότε κόλλησε αυτά εδώ όλα τα ξύλα και φτιάχνει και ένα άλλο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Γενικότερα όπως θέλουμε να κρύψουμε το... τα στόρια και όλα αυτά. Και θέλουμε όλο αυτό εδώ να γίνει τουλάχιστον ένα ενιαίο, έτσι ώστε να γίνει το όμπρε σωστά. Δεν θα είναι ακριβώς όμπρε, θα είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό εδώ είναι με φως το γκρι χρώμα. Αυτό εδώ το έχουμε κάνει ντενεκέ μέχρι να το καθαρίσουμε, γιατί θα το καθαρίσουμε νερά. Και περιμένουμε να ανοίξει ένα μαγαζί στις 19 του μήνα, έτσι ώστε να πάρουμε και κάτι ακόμα για το στούντιο. Έχουμε βασικά αρκετά ακόμα να πάρουμε διακοσμητικά, όχι και αρκετά. Κάποια βασικά διακοσμητικά. Γεια σου ρε Κουράκο, μπομπομάστορα. Εδώ πέρα έχουμε ανακατέψει γκρι με λευκό για να κάνουμε ένα πιο ανοιχτό γκρι για το όμπρε. Και θα το ανακατέψουμε μετά. Ο Πάτρικ φεύγεις από εδώ. Και θα... Κοιτάξτε πώς το κοιτάει. Πάτρικ. Έφυγες. Φεύγεις. Υπάρχει το μαγικό κουτάλι να ανακατέψω. Κλαίω. Ήρθαμε πρωί Κυριακής για να το δούμε λίγο και με τα φώτα της ημέρας. Έτσι ώστε να κάνει ο Δημήτρης όλα αυτά τα μπαλώματα εδώ που είχε το πράσινο πριν. Για να μπορεί να γίνει σωστά το όμπρε. Το χρώμα εδώ βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Γκρι ανοιχτό ποντική. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε τοποθετήσει το σκούρο το γκρι εδώ πέρα. Έχουμε τοποθετήσει το σκούρο το γκρι, το ανοιχτό το γκρι εδώ πέρα. Και εδώ είναι με λευκό. Και έχουμε πάρει Έχουμε πάρει ένα εδώ πέρα με γκρι χρώμα. Κάνει το γκρι το ανοιχτό που το ψεκάζει κάποιες φορές και με νερό. Στον τοίχο, οπότε δένεται το. Ναι. Και εγώ έχω αραιώσει εδώ πέρα λευκό χρώμα με το πινέλο αυτό εδώ πέρα. Που κάνω τις... Μπράβο, για να σβήσει απάνω το λευκό. Γενικά δεν θα είναι ένα όμπρε όπως είναι στα νύχια ομοιόμορφο, θέλουμε να είναι σαν σύννεφα, μαύρα. Σαν σάπιο παλιό. Ναι. Και ουσιαστικά βγαίνει κάπως έτσι, απλά ενώνεις πάνω κάτω όλα τα χρώματα. Παιδιά, και το tips είναι πολύ νερό με σπρέι. Να το αραιώνετε στον τοίχο όμως, όχι στην κουβά, στον τοίχο πάνω. Και να κάνετε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, όσα χρώματα θέλετε να ενωθούν. Είμαι σε τραγική κατάσταση. Εδώ η Sony έχει βαφτεί με λευκό χρώμα. Εδώ βλέπουμε τα νύχια μου και θα τα δούμε και στο τέλος πώς θα έχουν καταντήσει. Δεν νομίζω να χαλάσουν όμως. Και αυτό εδώ λογικά είναι το τελικό. Δεν νομίζω να κάνουμε κάτι άλλο εξτρά. Όχι. Γιατί θα πέσουν και οι φωτισμοί κτλ. Κάναμε κάτι λεπτομέρειες εκεί πάνω να φαίνεται σαν χαλασμένο όντως. Αυτά. Τι έχει συμβεί. Εδώ βάφει ο Δημήτρης με σπρέι τα πόδια της μπανιέρας. Το NYX είναι sponsored. Όχι. Ωραία. Έτοιμη και η μπανιέρα. Αυτό νομίζουμε θα το αφήσουμε έτσι λίγο βρωμιά να είναι. Μας αρέσει. Γεια σου Ζωή, τι κάνεις. Έφερα τα χρώματά μου. Τέλεια, εγώ φοράω παντοφλίνια. Φοράω κάλτσες. Ήρθα μόλις από διακοπές. Ωραία πλήρω σου καινούργια είναι. Ναι, δεν την έχω. Και το ζορτάκι. Α, καταπληκτικό. Ήρθα μόλις από διακοπές. Φαίνεται, έχεις γίνει σαν έναν ομπαλούμπα. Ομπαλούμπα. Και έχω φέρει τα χρώματά μου για να βάψω εδώ πάνω. Εδώ θα είναι το στούντιό μου. Εδώ όλο αυτό θα είναι το στούντιό της ζωής. Απλά θα φύγει αυτό εδώ στην καριέρα. Θα φύγει. Και αυτό. Και αυτό. Αυτό τι είναι καινούργιο, είναι. Σου βάλε πρίζα. Στην πλευρά μου. Πρίζα. Πρίζα, μόρι, πού θα βάζει τα softbox. Φιλιούνται, φιλιούνται, φιλιούνται. Εδώ τεστάρουμε το νέο χρώμα της ζωής. Χρώμα! Σκάσε! Μπέντζαμιν! Θα πάμε μετά στο μουσείο, για να δούμε το μουσείο. Θα πάμε στο μουσείο για να δούμε το μουσείο. Έχουμε αλλάξει 100 πράγματα για το τι θα κάνω σε αυτό το τοίχο. Με κοροϊδεύουν για τον τρόπο που βάφω, αλλά έχω μόνο ένα πινελάκι τέτοιο. Αν είχα αυτό. Γιατί δεν παίρνει το ρολό. Ναι, γιατί δεν παίρνει το ρολό. Φάκο, πού είναι το ρολό. Βγήκαμε έξω στον δρόμο, μόλις πάτησα μια νεκρή κατσαρίδα. Και. Ήου, συγχαμένη, δεν το είχα δει. Και πάμε να πάρει η Ζωή πράγματα και εμείς κάτι άλλο. Δεν έχω καταλάβει πολύ, γιατί εγώ είχα ραντεβού. Αυτά. Α, ναι, πάμε να φάμε πρώτα. Αυτά. Αλλά αυτά δεν θα σας τα δείξουμε γιατί δεν είναι vlog για τέτοιου τύπου. Όχι. Είναι vlog μόνο για κατασκευές. Εγώ λέω να τα δείξω. Μπόμπο Μάστορας. Μπόμπο Κάστορας. Εσείς περιμένετε να πάμε να πάρουμε μπογιές. Εδώ έχουμε έρθει για να πάρουμε άγαλμα. Κάποιο άγαλμα που μη είδε. Ψάχνω να βρω το άγαλμα που μη είδε. Κλαίω. Όποτε αγοράζουμε έπιπλα γίνεται αυτό το πράγμα. Και έχουμε και αυτό εδώ. Το οποίο πρέπει να μπει μέσα. Πόσο άνετα. Περνάς. Πάμε να πάρει κινητό. Πάμε να πάρεις κινητό. Γυρίσαμε. Και υπάρχει αυτή εδώ η κατάσταση στο στούντιο. Εδώ είναι ο τοίχος της ζωής που είναι λίγο πιο μπλε. Παιδιά, είναι τέλειο. Εδώ γίνεται ένας πάνικ. Έτσι μπράβο τα παιδιά. Τα καλά τα παιδιά. Η υδροχό είμαστε εργατικό ζώδιο. Ναι. Εμείς εδώ με τη Ζωή φτιάχνουμε αυτό. Μην ρωτήσετε πώς. Σοφία. Είναι μυστικό. Να σου πω κάτι. Ναι. Ξέρεις πώς με λένε. Πώς. Τελείωνε! Ταιριάζει τέλεια το ξύλο με αυτό το χρώμα. Ναι, τέλειο όλο παιδιά. Ουσιαστικά αυτό το βάλουμε εδώ δίπλα από την κουζίνα και το ψυγείο. Για να έχει αυτή τη γωνίτσα η Ζωή εκεί. Εδώ ο Δημήτρης βάζει την ασφάλειά μας, δηλαδή ένα χ προστατευτικό για να μην πέσει αυτό στο κεφάλι μας. Η Ζωή κάνει. Να το! Κάτε λίγο κόντρα εκεί. Χώστο! Έπεσε! Και αυτή εδώ είναι η καρεκλίτσα της Ζωής. Σε αυτό εδώ θα βάζει το κολαράκι της και θα κάθεται να λέει να κάνει βίντεο. Εδώ ήταν το παλιό μας background με τα λουλουδάκια από εκεί πάνω. Εκεί πέρα βλέπουμε την Αφροδίτη της Μήλου και όλο αυτό είναι χαμός. Τώρα τσακωνόμαστε ποιος θα πάρει την πολυθρόνα. Δικιά μου είναι, εγώ πλήρωσα 300 ευρώ. Κλαίω. 250. Δεν μπαίνει αυτό καλά. Γιατί είναι τόσο σκεπτικός. Για να δω τον κυριούλη. Α, Μάλιστα. Έφερε το πρώτο της διακοσμητικό. 5 χρονών. Ο Πάτρικ μόλις ανακάλυψε αυτό εκεί και έχει χεστεί πάνω του. Κοίταξε. Πάτρικ, τι είναι αυτό το κεφάλι εκεί? Αχ, φοβάται. Πρώτη φορά τον βλέπω να φοβάται. Κλαίω. Χέταξε το λίγο το κεφάλι. Κοίτα, τι κάνει η κοπέλα που είναι. Άντρες πρέπει να είναι. Κοπέλα Σοφία. Α, εντάξει. Πάτρικ, γιατί φοβάσαι? Τι. Άμα. Αυτή η μέρα είναι η 10η. Και φοράω άλλα ρούχα να σημειώσω. Άλλα ρούχα. Εδώ, outfit. Γιατί... Το μπλουζάκι σε άλλο χρώμα είναι απλά. Δεν είναι το ίδιο. Και πάμε το τώρα. Είναι ίδιο, όχι, είναι άλλο. Δεν έχω πολύ μπαταρία, μην μιλάτε πολύ. Πάμε τώρα σε παλιατζίδικα για να βρούμε φυλακιούλες για να βάλουμε έτσι διακοσμητικά τριγύρω από το στούντιο. Πάμε σε παλιατζίδικα, δηλαδή στην ερωτική ζωή της Σοφίας. Είναι το τηλέφωνο της Κορίνας από τα εγκλήματα, θα πεθάνω. Θα έρθει κοντζούρι! Μπορώ κάποιες φορές που θα λείπεις να κάθομαι και εγώ εδώ. Ποτέ, είναι όλα τέλειο, είναι για μένα, είναι δικό μου. Δεν μπορώ να το πάρω λίγο. Και βάλτε λίγο σήμερα να το λέω. Κουράκο. Είναι τέλειο. Belly dancing. Εδώ Ζωή που. Αχ, το αγόρι, το Breaking Bad. Παρακαλώ. Τέλειο, κάτι καλό δεν φορέτα. Why? Μάλιστα. Ζωή, μπορώ να κάνω κι εγώ βίντεο εδώ? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι δικό μου. Όταν θα λείπεις θα κάνω story. Όχι. Ναι. Όχι. Θα παίρνω τηλέφωνα και τους φίλους μου. Είναι δικό μου, να μην πάρεις κανένα τηλέφωνο. Και αυτό εκεί είναι το δικό μας. Κοιτάξτε τι όμορφο και σικάτο που είναι. Μετά από 10 ώρες καταλήξαμε έτσι. Ζηλεύουνε την καρέκλα μου και πήγαμε και πήραμε αυτή την πολυθρόνα και η Ζωή αυτό ριχτάρει για να μην ανεβαίνει πάνω ο Πάτρικ. Επίσης πήρα κι άλλη ταινία φωτός. Ναι, να βάλω. Εκεί. Να έχω 2 σημεία. Τα πόδια δεν είναι τέλεια. Εγώ για ακόμη μια φορά συναχωμένη. Θα φέρω και θα τους βάλω παπούτσια. Σκάσε! Θέλω λίγο να δείτε τι γίνεται σε όλο αυτό το χώρο. Εντάξει. Όσοι είναι minimal, μην το δούνε. Από ό,τι έχετε συνειδητοποιήσει, αλλάξαμε intro. Αλλάξαμε intro, μαλακίτα τσιρι μπαμπαμ, μπαμπαμ, μόρατα μπαμπαμ. Λοιπόν, εγώ καπνίσαμε πολλά κραγιόλ, καταστρέψαμε πολλά κραγιόλ. Γενικότερα έγινε ένα... Μπούρμπουλο. Έπρεπε να γίνει γιατί ήταν 2 χρόνια πριν το intro, ήθελα μια ανανεωσούλα. Μια ανανεωσούλα, επειδή μου όπως είχα συνειδητοποιήσει έχει παραμείνει το μαλακίτσα, μια καινούργια έκδοση. Και μπήκε και δεύτερη μαλακίτσα, βρείτε με που είμαι στο intro. Ναι, βρείτε την που είναι στο intro και κερδίστε πλούσιο τώρα. Αχ, ναι. Και θα σας δείξουμε το μουσείο. Αχ, νομίζω κάτι άλλο. Θα σας δείξουμε το κινητό μου στο browser μου. Ωραία. Σοφία, θες να ξεκινήσεις να πεις πώς ήρθε όλο αυτό το πράγμα, πώς το σκεφτήκαμε? Θέλαμε μία ανανέωση εδώ στο χώρο, οπότε ήθελαμε κάτι πολύ grande. Και όλα ξεκινήσαν νομίζω από μία ιδέα που είχε ο Δημήτρης με αγάλματα και μετά πήγαμε σε παλιατζίδικα, είδα αυτή την πανιέρα και λέω stop. Μπανιέρα τώρα. Δεν με ενδιαφέρει που θα μπει, θα την πάρει και στην πετάξω σε 1 μήνα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε νομίζω όλα ξεκίνησαν από το άγαλμα και την πανιέρα. Ναι, γενικότερα η φιλοσοφία του στούντιο, όπως έχετε δει την φωτογραφία του προφίλ, για έναν περίεργο λόγο όλα αυτά έχουν φτιαχτεί πριν γίνει η φωτογράφηση τη Kim Kardashian στη Vogue που είναι σχεδόν αυτό που έχουμε κάνει σε όλο το πλάκα. Καλά, δεν νομίζω να παρεξηγείτε. Όχι, αλλά. Κιμάκι. Kim, αν μα βλέπει, Kim, αλήθεια στο λέω. Δεν σου κάνω. Αλήθεια. Δεν το κλέψαμε. Δεν το κλέψαμε. Όλα καλά. Η Ζωή αυτό θα κάνει γενικά. Δεν το ξέρετε, εντάξει. Λοιπόν, γενικότερα φέτος ήθελαμε να πάμε το YouTube και το στούντιο γενικότερα σε ένα άλλο επίπεδο. Σε κάτι εξωτερικού, σε κάτι. Wow, τη Ζωή στα μάτια δεν μπορώ να μιλάω και να έχω κάποιον δίπλα μου και να κάνει τσίκι τσίκι μαλακία. Λοιπόν, γενικότερα θέλουμε να το κάνουμε σε ένα, να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα επίπεδο λίγο, ναι, σε ένα άλλο επίπεδο, εξωπραγματικό θα έλεγα. Αυτό, κάτι grande, κάτι μεγάλο, κάτι wow. Γενικότερα γυρνάμε στην 4η σεζόν πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο ξεκούραστη, πολύ πιο... Με πιο πολύ ενέργεια και πιο πολύ όρεξη και δουλειά. Αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε να αναλύσουμε λίγο το κομμάτι του τοίχου. Το κομμάτι του τοίχου είχαμε ξεκινήσει. Θα θέλαμε να ήταν σαν ένας παλιός τοίχος που να είναι λίγο πιο... Καμένος. Όχι καμένος, στην αρχή ήταν για να είναι σάπιος. Και μετά καταλήξαμε στο καμένο. Αυτό όπως βλέπετε είναι με 3 χρώματα. Το είδαμε και στο βιντεάκι, είναι μαύρο, γκρι, λευκό. Το αναμίξαμε με το πινέλο, χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ νερό για να γίνει ωραίο το blend. Θέλει πολύ σπρέι, ναι. Όπως είπαμε και στο βίντεο, θέλει πάρα πολύ σπρέι νερό. Γενικότερα δεν κάναμε όμπρε. Όχι. Είναι σαν καμένο όμπρε. Στην αρχή πήγαμε να το ξεκινήσουμε σαν όμπρε, αλλά μετά μας άρεσε λίγο αυτό το άνισο πράγμα. Όχι ότι βαρεθήκαμε να το κάνουμε, μας άρεσε το άνισο πράγμα που φαινόταν σαν να κεγόταν από κάτω και απλά δεν πήρε φωτιά πάνω. Να έρθει ο τείχος μαζί με το πάτωμα στην ίδια σχεδόν απόχρωση και να αρχίζει να ανεβαίνει και να γίνεται λευκό. Αυτά όπως το κομμάτι του τείχου. Μετά, λουλούδια. Τα λουλούδια δεν γίνονται. Εσύ είσαι το λουλούδι. Το λουλούδι γίνονταν να λείψει από το στούντιο, ώστε να το κοφτήθηκε και κρεμάστηκε εκεί πέρα. Και ο σκοπός του λουλουδιού είναι για να κρύψει τους πινάκες της ΔΕΗ. Που οι πάλες μου και σ' αρέσανε γιατί ήταν λίγο Βερολίνο τη φάση. Αυτό. Τέτοιο, αλλά δεν τέριαζε καθόλου σε αυτό όλο το πράγμα. Λοιπόν, μετά τα γάλματα. Μία παρέμβαση. Έξω από τα δόντια. Τελικά μπορεί να ψάξανε να το ψάξανε, αλλά ποιο άγαλμα πήραμε? Το άγαλμα που μ' είδε. Να το. Και αυτό με είδε και αυτό. Και το αλήθωρο. Το αλήθωρο θα το δείτε. Το στούντιο θα το τελειώνουμε πολύ πιο γρήγορα, αλλά πετύχαμε 15 Αύγουστο. Όλα κλειστά. Εδώ ήταν πήγαν να ήταν κλειστά και τα παλιατζίδικα στο ΨΥΡΡΗ. Στο ΨΥΡΡΗ είναι εκεί τη Μαστράκη. Δεν θα πούμε την ιστορία με το άγαλμα. Πήγαμε στα παλιατζίδικα στο ΨΥΡΡΗ. Και πάω εγώ σε έναν κυριούλη εκεί πέρα. Πες. Βλέπει έναν κυριούλη, ο οποίος δεν ξέρει καλά ελληνικά ο άνθρωπος, πολύ γλυκούλης. Άμα θες και τα δικιά σου κάμερα. Ναι. Και τι του λέει. Καθόταν αμέριμνο σκέφτη με τον καφέ του. Θέλω αρχαία αγάλματα. Και κάνει αυτός. Όχι, όχι, δεν έχω αρχαία αγάλματα. Δεν έχω αρχαία αγάλματα. Νόμιζε ότι ήταν κανένας αρχαιοκάπουλος και πήγε να του ζητήσει αρχαία αγάλματα. Δηλαδή, ήμαρτο, να την θέλω. Ένα άγαλμα, ξέρω εγώ κάτι. Θέλω αρχαία αγάλματα στην Ελλάδα δουλεύετε, έτσι. Ναι. Την πανιά την καθαρίσαμε για να επανέλθει μια κατάσταση φυσιολογική. Α, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι από το τραπέζι που κάναμε παλιά τα βίντεο μας τα πόδια. Και έγινε πλέον καθισματάκι. Το οποίο αν τα δείτε από εδώ κοντά είναι παντοφαγωμένα από τον Πατρικούλη. Ναι, και αυτό είναι το άλλο κομμάτι του τραπεζιού, το πάμε. Αυτά. Το στούντιο γενικότερα είναι, ήθελα να κάνουμε κάτι έτσι. Αυτό που είπα, κάτι που γράφτε, κάτι σαν παλιό. Κάτι σαν Ντένι Μακορά, κάτι σαν Ρόμπιν, κάτι σαν Vogue, κάτι σαν όλα αυτά τα πράγματα τα ωραία. Έχετε ζήσει τον ερωτά σας για ένα χρόνο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το στούντιο, αυτά για το intro. Θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Προφανώς και θέλω να πούμε κάτι άλλο που πάντα μιλήσεις. Με έχετε καλεσμένοι στο κανάλι σας και με έχετε να κάνετε τη γλάστρα. Το λουλούδι είπες είσαι, το λουλούδι του σπιτιού. Ωραία, για πες Ζωέτριτς. Τίποτα, δεν θα πείτε πώς αποφασίσετε να είστε μαζί μου. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή εδώ και 2,5 χρόνια που την γνωρίζω είναι κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο στούντιό μου. Οπότε, γιατί να μην κάνουμε και μας τα βίντεο. Δεν είχε νόημα. Συμφωνώ 100% και υπογράφω και εγώ από κάτω σε αυτό που είπε η Σοφία. Βασικά να σας πω τι έχει γίνει. Εγώ θα έρχομαι να βλέπω συνέχεια το στούντιό μου και να το φτιάχνω. Όχι, ξέρεις τι θα γίνει. Θα έρχεσαι να βλέπεις υπέροχα πλάσματα καθώς κάθεσαι στο στούντιό σου. Ακριβώς. Αυτή είναι η ζωή μας τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή έφτιαξα το στούντιο μέσα σε 2 μέρες. 2 μέρες, μπαμπαμ έγινε. 2 μέρες, αυτοί τρέχουν 5 μήνες. Εγώ μου σε φάση αφήστε με, ήθελα να πάω διακοπές και να έρθω να το φτιάξω. Εμείς κάναμε 1 μήνα σύντομα να ολοκληρωθεί οι ιδέες με αλλαγές στην Πάτρα. 2 μέρες, γατάκια! Και όμως το βλέπεις την τροπή. Αλλά με βοήθησαν πάρα πολύ. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Έλα στο κανάλι να δεις το δικό μου. Με τον Ιάκωβο που ο Ιάκωβος, τι σου λένε όλοι. Σαν ποιον μοιάζει ο Ιάκωβος? Αυτό λένε όλοι. Ότι αυτά τα πόδια είναι τα δικά μου πόδια. Μου το είπε και μια φίλη μου, η Σοφία, ότι τα πόδια είναι σαν τις ζωές. Μου το έχει πει αυτά είναι τα πόδια σου πάρα πολύ και λένε is that your Zoe correct? Yes. Γενικά, εάν θέλετε να δείτε κάτι πιο ολοκληρωμένο στο στούντιο της ζωής, θα κάνει λογικά βίντεο που θα λες πως το έφτιαξες ή θα κάνεις ένα tour. Στούντιο του. Ξέρεις κάτι, μπορούμε να πούμε εδώ πώς το φτιάξα. Το φτιάξα με τίμιο αίμα και υγρότα. Ωραία, στο δικό σου θα πω ότι έσπασα σε σένα με το πόδι. Βασικά, το στούντιο το έφτιαξα με τον τίμιο και εργατικό υγρότα του Κουράκου. Εγώ είχα τις ιδέες, ο Κουράκος είχε το όραμα και τα εργατικά χέρια, γιατί ο Κουράκος πιάνει τα χέρια. Πιάσαμε τις δάτσικο μαγόρι. Λοιπόν, ένα άλλο ακόμα story time. Κανονικά δεν θα ήμασταν εδώ μέσα σε αυτό το χώρο. Άρα θα καταλήξαμε εδώ πέρα. Α, ναι, αυτό δεν το είπαμε. Όντως. Θα ήμασταν σε ένα τριπλάσιο μέρος από εδώ. Ψάχναμε σαν τους λιστασμένους χώρο. Μας στεναχώρησαν γέροι. Μας στεναχώρησαν εγγονές, μας στεναχώρησαν ξαδέλφες, ξαδέλφες. Εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη να βιώσω κάτι τέτοιο και μου κάτσε πολύ πολύ κάτω τι έγινε εδώ τελικά, γιατί... Όχι παιδιά, φανταστείτε αυτό το στούντιο είναι 75 τετραγωνικά και ήταν να μπούμε σε 140 τετραγωνικά. Φαντάσου λιγάκι να ουρλιάζω σε 140 τετραγωνικά. Όχι, δεν θα έπρεπε. Αυτό. Αλλά φέτος θα παραμείνουμε εδώ πέρα, το δούμε τι θα γίνει το χρόνο. Τα ποδαράκια της μπανιέρας είναι τα ποδαράκια του Κουράκου. Γιατί πώς είναι τα ποδαράκια του Κουράκου. Αν θέλετε να δείτε πώς είναι τα ποδαράκια του Κουράκου, μπορείτε να πάτε στο Instagram που έχει μια φωτογραφία στο παράθυρο. Κάνετε έτσι. Στο παράθυρο που είναι τα πατουσάκια του. Έτσι, αυτό είναι. Ροζ, έτσι. Τσεκ, τσεκ, πατουσάκι. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα γιατί τα πιο πολλά τα έχω βγάλει στο vlog το προηγούμενο που είδατε. Γενικότερα, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε για 3 βίντεο μέσα στη χρονιά! Τέλος, αυτά θα. Με κατάθλιψη και τα 3. Αυτά είναι για το κανάλι μιλάω. Αυτό που δεν ξέρουμε αν θα φτιάξουμε τελικά είναι το μανικιούρ. Γιατί άλλα σας δείξαμε στο βίντεο, άλλα θα γίνουν μάλλον. Αν είναι το μανικιούρ παιδιά δεν είναι. Ή θα μείνει έτσι, αν δείτε βίντεο με νύχια και είναι αυτό το background θα είναι αυτό. Αλλιώς θα το έχω αλλάξει. Μάλλον ένα βίντεο μανικιούρ θα κάνουμε background αυτό. Εδώ πέρα που βλέπω. Αλλά τα επόμενα Κουράκου θέλουν να αλλάξουν. Εγώ λέω να κάνετε μανικιούρ. Γιατί φτιάξαμε αυτό ρε και τώρα μου φαίνεται πλέμπα πλέον. Δεν είναι πλέμπα τώρα. Πλέμπα είναι αυτό. Πού να δείτε το στούντιό μου που είναι το καλύτερο στούντιο στο ελληνικό YouTube, αλήθεια. Είναι σαν να βλέπετε high quality αμερικάνικη εκπομπή. Τρανς εκπομπή. Λοιπόν, οπότε αυτό το βίντεο μας ήταν λίγο ένα βίντεο να σας βάλουμε μέσα στα πράγματα τι συμβαίνει. Και πώς φτιάχτηκαν, γιατί από τα story θέλετε όλοι να το δείτε πώς έχει φτιαχτεί. Αυτά από μένα. Και από μένα. Από σένα. Από μένα όχι. Δεν έχω πει ακόμη την τελευταία κουβέντα. Την τελευταία κουβέντα θα την πω στο κανάλι μου. Οπότε αυτό είναι το βίντεο μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε όλους. Παντού. Έναν ακόμη και τον Πάτρικ. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το βίντεο μας. Μαλακίτσα, μαλακίτσα, τσιριμπαμπαμ. Μπαμ. What's it around, bam, bam, bam. What's the break, it's very gum, gum. Malakita, malakita, do. Yeah.